Κύριε Βότση, μου λέει ο κύριος Σουκασκάνης νωρίτερα ότι αν άκουσα την ατάκα σας στη σημερινή, σας ρώτησαν οι συνάδελφοι από το τρίτο αν είμαστε στο παραπέντε ή στο και πέντε της κρίσης. Το δίκο και τους είπατε μην μείνουμε πέντε. Μην μείνουμε πέντε. Ποια είναι η ανάλυση σας για το κόμμα? Θέλει να φάμε εδώ την ώρα τώρα. Δεν θα πάμε για τα δύο κράτη. Προτιμά πάμε για δύο κράτη. Όχι. Δίνω ένα σχόλιο γιατί θα κλείσουμε. Μόνο γι' αυτό. Μονογούμε φίλοι που θα. Ο κάθε άνθρωπο που θα σου παρέχουμε αυτό το πρόνομο. Έχω εκφράσει την αγωνία μου γι' αυτό. Είναι επικαιρότητα κομματική. Με ανησυχεί αφάνταστα το ότι το κόμμα έχει μια κρίση. Έχει μια κρίση που παρουσιάζεται. Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος έχει κάνει μια ανησύγηση. Να υπάρξει απόσυρση των παραιτήσεων, των διαγραφών. Να πάμε σε πολιτικό συνέδριο, σε εκλογικό συνέδριο που είναι πολύ σύντομα, σε δύο μήνες θα πρέπει να γίνει, τρεις μήνες. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να συζητηθεί σοβαρά. Μπορεί να είναι ένας τρόπος να διασφαλίσουμε το δικό μου ζητούμενο ποιο είναι. Η ενότητα και η ενίσχυση του κόμματος. Θεωρώ ότι αν με τόσο εύκολο τρόπο, όπως πήγαμε τη Δευτέρα αμέσως μετά τις εκλογές και είπαμε ξεκινούμε διαδικασίες διαγραφών, τη Δευτέρα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Και είπαμε, περιμένετε λίγο, και εγώ και ο κύριος Προκοπίου και άλλοι δύο πρόεδροι επαρχιακών επιτροπών, και μας είπαν, όχι, θα προχωρήσουμε. Και προχώρησαν με εκείνη τη διαδικασία, με ό,τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Σήμερα έχουμε 50 στελέχη, 50 πρώτης γραμμής, πρώην πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος ΓΟΔΙΚ, πρώην πρόεδρος ΝΕΔΙΚ, μέλη του εκτελεστικού κεντρικής επιτροπής και άλλα μέλη που είτε έχουν φύγει μόνοι τους, είτε έχουν διαγραφεί, είτε έθεσαν εαυτόν εκτός κόμματος με απόφαση του κόμματος. 50 άτομα. Και εγώ λέω, ψάχνω που με ενδιαφέρει η ενότητα του κόμματος. Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Αλλά εσείς λέτε πρέπει να συζητηθεί. Πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί αυρώσεις ποσί να λες, τέλειωσαν αυτοί από το κόμμα. Δεν μπορεί να τελειώνεις αυτού του είδους τα στελέχη με μια απόφαση και να θεωρείς ότι θα περάσει τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και επειδή προσλαμβάνουν καθημερινά αγωνία πολλών δικαιωτικών που βλέπουν ότι πράγματα έχουν γίνει είτε δικαίως είτε αδίκως. Και μπορεί να καταγραφούν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εκατέρωθεν για να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Όμως η λύση αυτή που έχει εξελιχθεί θα έχει πρόβλημα το δημοκρατικό κόμμα. Άρα λέτε και εσείς άμεση ανάκληση των διαγραφών και να πάτε στο εκλογικό. Εγώ λέω άμεση συζήτηση αυτών των θεμάτων να δούμε ποιους τρόπους μπορούμε να βρούμε αυτό το πολύ σημαντικό κόμμα για τον τόπο, στη δική μου την άποψη, που δημιουργεί πολιτική σταθερότητα και υπάρχουν και θέματα που έχουν αναδειχθεί από τον Μάριο Καραγιάννη, το οποίο συμφωνώ και οφείλω να το πω σε σχέση με τον ρόλο του κόμματος. Το δικό μας το κόμμα και έπειτα σου Παπαδόπουλου είχε την φιλοσοφία ότι πρέπει να βρει τρόπο να συμμετέχει στις κυβερνήσεις για το καλό του τόπου, όχι για τις καρέκλες. Σας μιλάει ένα άτομο που ξέρουν όλοι ότι μου έχουν προσφερθεί καρέκλες και δεν τις πήρα. Ό,τι θέσεις έχω, τις διεκδικώ και τις κερδίζω με τη βοήθεια του κόσμου μας είναι καλά. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι το κόμμα πρέπει να συζητήσει αυτόν τον ρόλο. Λείπει από τον τόπο, κατά την άποψή μου, το ισχυρό δημοκρατικό κόμμα που θα μπορούσε να αποτελεί την πολιτική σταθερότητα σε αυτόν τον τόπο. Και από εκεί και πέρα και στο Κυπριακό θα συνδεθεί με το θέμα που δεν θα ανοίξουμε, το θέμα της Ομοσπονδίας που υπήρξε μια ασάφεια μέσα στις εκλογές που μας δημιούργησε ένα θέμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα θέματα. Και χαίρομαι γιατί κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, ακόμη δεν βρήκαμε ένα να βγει δημόσια να πει αυτή τη λύση των δύο κρατών. Και ευτυχώς δεν είναι από το κόμμα μου που έχω ακούσει ότι προέρχονται κάποιες νήξεις. Χαίρομαι γιατί επιτέλους όσοι προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι ο μόνος τρόπος να βρεθεί μια φόρμουλα και να λειτουργεί εκτός Τουρκίας είναι η οδυνηρή λύση της Διεθνούς Ομοσπονδίας, επιτέλους έχουμε τον αντίλογο που μας λένε δύο κράτη δίπλα-δίπλα. Και είναι ευκαιρία που θα πρέπει να μας δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουμε επιτέλους του κόσμου, αφού βρήκαμε τι είναι το άλλο που θα ήθελαν κάποιοι, που ακόμη δεν βγήκε κανένα να πει εγώ είμαι ο κάποιος. Τι σημαίνει αυτά τα κράτη δίπλα-δίπλα και τι σημαίνει η Τουρκία να είναι νόμιμα δίπλα στη Λευκοσία. Γιατί αν πιστεύει κανείς ότι οι Τουρκοκύπροι θα είναι κράτος μόνοι τους και δεν θα επηρεάζονται από την Τουρκία νόμιμα πλέον. Να έρθουν να μας το πούνε εδώ μπροστά. Θα βάλουμε μόνο εκείνο το θέμα. Συγγνώμη που μπήκα στο δεύτερο θέμα, αλλά θεωρώ είναι πολύ σημαντικό και είναι καλά να πείτε.